Πρώτον είναι να ανακαλέσουμε την προηγούμενη απόφαση που πήραμε για το ΦΟΣΔΑ. Ανάκληση λοιπόν της 541 του 2018, απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα λήψη απόφαση για έγκριση δημιουργίας ενιαίου φορέα διαχείρισης αποβλήτων. Κύριε Καρακώστα, γιατί πρέπει να ανακαλέσουμε την απόφαση? Να πω το για το κατεπήγον πρώτα. Για το κατεπήγον. Ναι, να πω ότι είναι κατεπήγον γιατί οι αποφάσεις αυτές έπρεπε να έχουν πάρθει μέχρι 19 Ιανουαρίου. Υπάρχει μια παράταση σιωπηλή μέχρι και αύριο ή το πολύ μεθαύριο να έχουν πάει οι αποφάσεις του συντονιστή της αποκεντρωμένης διοίκησης. Η απόφασή μας, αλλιώς μπαίνουμε σε περιπέτειες, θα πω σε τι περιπέτειες, πρόστιμο 5.000 ευρώ ημιρεσίως ο κάθε Δήμος κτλ. Το πρόβλημά μας είναι ότι εδώ στον Φόδισσα του νομού του Λακαρνανίας που συμμετέχουν 7 Δήμοι, 5 Δήμοι έχουμε πάρει και οι 7 την ίδια απόφαση για τη συγκρότηση του Φόδισσα, για την ουσία δηλαδή, για την νομική του μορφή, για το χρονικό διάστημα και διαφωνούμε. 5 Δήμοι έχουν πάρει απόφαση για έδρα το Αγρίνιο και 2 για έδρα το Μεσολόγγι. Κυρίως εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Θα πάμε στην επεξήγηση. Είναι κατεπήγον γιατί ξεκινούν τα πρόστιμα. Αυτό. Συνάδελφοι, για το κατεπήγον, ομόφωνα. Πάμε λοιπόν. Όχι ομόφωνα. Είναι κατεπήγον. Και αν δεν... κατεπήγον γιατί το θέλετε εσείς κατεπήγον. Αν κάνατε αυτό που λέμε, δεν θα είμαστε κατεπήγον. Και πέρυσι χρόνο κατεπήγον ήταν. Που θα συμφωνήσω μαζί σας. 19 του μηνός λέει. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Τελευταία μέρα το φέρατε στις 19. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και πάλι δεν είναι κατεπήγοντα αυτά. Είναι δική σας ολιγορία. Λοιπόν, ταλαιπωρούν μερικοί το σώμα. Έτσι, με το να... Είχε κάνει επεξήγηση ο κ. Καρακώστας τι έμελε να συμβεί και δυστυχώς πήραμε άλλη απόφαση. Λοιπόν. Κοιτάξτε, υπήρχε εντύπωση ότι χρειάζεται πλειοψηφία. Δεν ήταν δηλαδή σαφές ότι πρέπει να είμαστε ομόφωνοι. Δηλαδή με την απόφαση που βγάλαμε πριν 20 μέρες νομίζουμε ότι είμαστε εντάξει, πήραμε εμείς την απόφαση. Λέγαν ότι το 70% των κατοίκων... Ναι, θα το πω, δεν υπάρχει. Συνάδελφε, δεν έχει νόημα. Αν δεν ψηφίσουμε το κατεπήγον να συζητήσουμε... Α, ωραία, σωστά. Δεν έχει νόημα. Εγώ, κύριε Μπουλέ, θα σας παρακαλέσω... Το ψηφίσατε. Ωραία. Για το κατεπήγον. Κύριε Καρακώστα, στην εισήγηση. Άρα και τα πλήψη. Ναι, ομόφωνα. Αν δεν είναι ομόφωνα, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Γιατί θέλει στο κατεπήγον. Δεν παίρνει νομιμότητα η απόφαση. Δεν παίρνει νομιμότητα. Αυτό είναι. Εγώ σας λέω. Είμαστε 14. Ακριβώς 14. Δυστυχώς πρέπει να υπάρχουν 14 θετικοί ψήφοι για το κατεπήγον. Κύριε Μπουλέ, αφού το είπατε και καταγράφηκε, νομίζω για να διευκολύνετε την κατάσταση, δεχτείτε να ψηφίσετε υπέρ. Λοιπόν, για να συζητήσετε. Δέσε το μετά. Αυτό δέσε το μετά. Αλλά θα δώσουμε την ευκαιρία στον κύριο Καρακώστα να εξηγήσει γιατί συνέβη και τι πρόβλημα δημιουργείται εάν δεν ανακαλέσουμε την προηγούμενη απόφαση. Κοιτάξτε, αυτά τα εκβιαστικά διλήμματα δεν με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εγώ διαδικαστικά μιλάω, κύριε Μπουλέ. Δεν μιλάτε διαδικαστικά. Δεν θέλω να μπω στην ουσία του θέματος. Μιλάω διαδικαστικά. Και λέω πολύ απλά. Να μου πείτε για ποιο λόγο είναι επίγον. Θα το πει ο κύριος Καρακώστας. Και στις 19 του μηνός που την τελευταία μέρα ήταν πάλι επίγον. Γιατί έρχεται την τελευταία μέρα. Ναι, κύριος Καρακώστας. Έπρεπε να συνοηθούν 7 Δήμοι. Στο συνέδριο της ΚΕΔΕ που έγινε λίγες μέρες νωρίτερα, προσπαθούσαμε να συνοηθούμε όλοι οι Δήμοι. Δεν είχε νόημα να το φέρουμε να πάρουμε εμείς απόφαση, αν και οι 7 Δήμοι δεν συνοούνται. Δεν είναι τυχαίο ότι όλοι πήραν στο διάστημα. Στις 19, στις 18, στις 17 του μήνα. Αυτό που άργησε, δεν υπάρχει κάποια ολιγορία συγκεκριμένη στο Δήμο. Εδώ υπάρχει πρόβλημα συνεννόησης και φάνηκε και στις αποφάσεις. Εν αναμονή της συνεννόησης φτάσαμε στις 19. Τέλος πάντων, όμως, δικαιούστε να έχετε διαφορετική άποψη. Εγώ πάλι σας ξαναλέω ότι είναι σημαντικό να συζητηθεί σήμερα το θέμα και να δοθεί η ευκαιρία να συμμορφωθούμε ως Δήμος, έτσι ώστε να μην βρεθούμε προδυσάρεστων εκπλήξεων. Καταλαβαίνετε, αυτές είναι. Να συζητάμε για την έδρα είναι και ντροπή. Κύριε Μπουλέ, τη συνένεσή σας. Λοιπόν, εγώ θέλω... Μισό λεπτό, κύριε Δήμαρχε. Έχετε καταλάβει, κύριε Πρόεδρε, ότι όλα τα μεγάλα θέματα του Δήμου τα έχετε φέρει με τη μορφή του κατεπήγοντος. Όλα. Το Προεδρείο εντέλεται από τον Δήμαρχο και τους αντιδημάρχους πότε ζητούν κατεπήγον θέμα.
Το αντιλαμβάνεστε. Νομίζω το αντιλαμβάνεστε αυτό. Απευθύνομαι. Η Προεδρία δεν κάνει ό,τι θέλει. Απευθύνομαι. Η Αντιδήμαρχη, λοιπόν, ο Δήμαρχος, όταν προκύπτει ένα ζήτημα. Δια του Προέδρου απευθύνομαι στη Δημοτική Αρχή. Και λέω το εξής. Αυτό ναι. Κύριε Προέδρε, μη σε συνοχλεί. Η επίκληση του Προέδρου είναι μέσα στις. Συμφωνώ, κύριε Μπουλέ, σας είπα ότι μερικοί λοιπόν, ταλαιπωρούν το σώμα. Επιτρέψτε μου λοιπόν να σας θυμίσω. Έχετε δίκιο. Επιτρέψτε μου λοιπόν να σας θυμίσω ότι δεν υπήρξε μεγάλο θέμα του Δήμου, είτε πρόκειται πρόγραμμα, είτε επένδυση, που να μην έρθει με τη μορφή του κατεπήγοντος. Η αντιπολίτευση σε καμία περίπτωση δεν έχει εισήγηση και θέση από τα πριν γνωστή για το πώς θα τοποθετηθεί. Διότι όταν φέρνετε τα θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο και μεσταμεράζετε κατά την συνεδρίαση, είναι αδύνατο να έχουμε άποψη. Και κατηγορούμαστε γι' αυτό συστηματικά. Αυτό λοιπόν δεν είναι θέμα το σήμερα, είναι σε όλη σας τη θητεία από τότε που αρχίσετε μέχρι σήμερα που δεν μπορείτε να συνεδριάσετε και να αρχίσετε απαρτία. Και ήρθα εδώ ακριβώς για να σας δω, να σας δείξω κύριε Πρόεδρε, ότι αν λείπαμε εμείς από εδώ δεν θα είχατε απαρτία σήμερα. Και δεν είμαστε εμείς λοιπόν που φταίμε, εμείς είμαστε πλάτη. Αλλά εσείς επιλεκτικά κάθε φορά μιλάτε, μια μας βρίζετε, αλλά όταν μας έχετε αλλάξει, μας δείτε κάτι να πάρουμε απόφαση. Για να συγκροτηθούν οι φόδεσα, με απόφαση του συντονιστή της αποκεντρωμένης, πρέπει να έχουν πάρθει αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων που σας λέω καταρχήν ότι οι αποφάσεις πρέπει να έχουν πλειοψηφία των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Δηλαδή η απόφασή μας, αν διαβάσω καλά εδώ το νόμο, νομίζω ότι έτσι λέει, ότι οι αποφάσεις παίρνονται με την πλειοψηφία των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Δηλαδή και σήμερα η απόφασή μας, εάν θέλουμε να είναι σωστή, απαιτεί 14 θετικές ψήφους. Πρέπει να έχει ληφθεί απόφαση των Δημοτικών Συμβουλίων μελών του ΦΟΔΣΑ με απόλυτη πλειοψηφία των μελών. Η απόφαση για τη λειτουργία του ΦΟΔΣΑ πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τη νομική μορφή, τη χρονική διάρκεια, την έδρα και τον αριθμό των εκπροσώπων του κάθε Δήμου στο όργανο διοίκησης του ΦΟΔΣΑ. Υπάρχει λοιπόν το εξής ζήτημα. Εάν δεν υπάρξει συμφωνία, ο συντονιστής της αποκεντρωμένης θα μας δώσει ένα περιθώριο να γίνουν κάποιες συνεννοήσεις ακόμα και μετά καταλήγει σε πρόστιμο 5.000 ημερησίως σε κάθε Δήμο που παρακολύει τη διαδικασία και κινεί και αποτελεί και πειθαρχικό παράπτωμα για τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου που παρακολύουν τη λήψη της σχετικής απόφασης. Να πω λοιπόν ότι η ουσία του περιφερειακού σχεδιασμού της διαχείρισης των απορριμμάτων έχει ψηφιστεί ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Θέλουμε τις δύο μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων στο Αγρίνιο και στην Αύπακτο, την μονάδα κομποστοποίησης. Το περιφερειακό σχέδιο λοιπόν έχει ψηφιστεί από όλους μας και συμφωνούμε. Κρίνει απαραίτητη την λειτουργία αυτού του ΦΟΔΣΑ. Τι πρόβλημα έχουμε αν δεν πάρουμε όλοι οι Δήμοι την ίδια απόφαση? Κυρίως το μεγάλο, πρέπει να τηρούνται δύο προϋποθέσεις για να μπορέσει ο συντονιστής της αποκεντρωμένης διοίκησης να ξεπεράσει το πρόβλημα της μη ύπαρξης ομοφωνίας από όλους τους Δήμους. Σήμερα οι πέντε έχουν πάρει για έδρα το Αγρίνιο και οι δύο για έδρα το Μεσολόγγι. Αν συμφωνήσουν οι Δήμοι που εκπροσωπούν όμως το 70% του πληθυσμού του νομού, το έχουμε σήμερα αυτό, οι Δήμοι που πήραν απόφαση, έχουν το 70% και κυρίως όμως και οι Δήμοι οι οποίοι συμμετέχουν στο σχεδιασμό με ΜΕΑ, με μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων. Εμείς ας πούμε για παράδειγμα στα Δήμος Ναυπακτίας, στο ΦΟΔΣΑ, εμείς και το Αγρίνιο κουβαλάμε περιουσία. Τα εργοστάσια που θα φτιάξει ο ΦΟΔΣΑ είναι το δικό μας ενταγμένο πρόγραμμα που μετατρέπει το χιτά σε χιτή με τη μονάδα κομποστοποίησης, με τη μονάδα επεξεργασίας στερεών αποβλήτων και τα αντίστοιχα έργα στο Αγρίνιο. Εμάς λοιπόν είναι δύσκολο για το συντονιστή να μας διατάξει να πάμε σε ένα ΦΟΔΣΑ που δεν τον θέλουμε. Αν λοιπόν εκτιμάω εγώ ότι αλλάξουμε εμείς την απόφασή μας, ψεύομαι την απόφαση την προηγούμενη του Δημοτικού Συμβουλίου, εκφράσαμε την άποψή μας ότι θα μπορούσε έδρα να είναι το Μεσολόγγι. Αλλά δεν νομίζω ότι πρέπει να οδηγηθούμε σε καταστάσεις που να επιβάλλεται πρόστιμο στους Δήμους 5.000 ημερησίους και να εισπράτεται υπέρ του Δημοσίου. Νομίζω ότι μια και η δικιά μας η θέση, επειδή στη συγκρότηση του ΦΟΔΣΑ δεν είναι απλά ότι εκπροσωπούμε τον πληθυσμό, είναι ότι κουβαλάμε και τα πάγια με τα οποία θα λειτουργήσει ο ΦΟΔΣΑ στο μέλλον. Γι' αυτό έχουμε και βαρύνουσα θέση στο μέλλον σε ποσοστά στην εταιρεία. Αν εμείς αποδεχτούμε ότι κάναμε μια προσπάθεια, δούμε ότι οι άλλοι πέντε δήμοι του νομού δεν θέλουν Μεσολόγγι, αδερφέ, αφού θα πάει όλος ο νομός στο Λακαρνανίας μαζί.
και αφού η πλειοψηφία των κατοίκων του νομού, του νομού Τουλοκαρνανίας, όπως εκφράζεται μέσα από τα δημοτικά του συμβούλια, προκρίνει για έδρα το Αγρίνιο, έχω την αίσθηση ότι θα είναι σωστό σαν δημοτικό συμβούλιο να υποχωρήσουμε. Ξαναλέω, κατανοώ και την άποψη για έδρα στο Μεσολόγγι. Κατανοώ και το πώς εκφράστηκε η πλειοψηφία των δημοτικών συμβούλων την προηγούμενη φορά. Όμως, μπροστά στο να βρεθούμε πολύ πίσω στο σχεδιασμό των απορριμμάτων, της διαχείρισης των απορριμμάτων, έχω την αίσθηση ότι πρέπει να αλλάξουμε την απόφασή μας ως προς την έδρα και οι φίλοι μας οι Μεσολογγίτες θα μας κατανοήσουν. Και ξαναλέω, έχω την αίσθηση, είναι απόφαση του συντονιστή, δεν μπορώ να το προκαταλάβω. Έτσι. Αν ο συντονιστής πότε θα επικυρώσει συνολικά το περιφερειακό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων, αν δει ότι το 70% των κατοίκων της περιφέρειας μέσα στα δημοτικά του συμβούλια, της περιφέρειας όλης, εκπροσωπείται, συμφωνεί. Στο νομό μας τώρα, στο Φόδισσα, αν πάλι το 70% των Δήμων μέσα στα δημοτικά του συμβούλια συμφωνεί και συμφωνούν και οι Δήμοι που συνεισφέρουν σε μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων, μπορεί να αναγκάσει την μειοψηφία η οποία δεν συμφωνεί και συνεισφέρει και λιγότερο να συμμετέχει στο Φόδισσα και να προχωρήσει ομαλά ο σχεδιασμός των απορριμμάτων. Μάλιστα, σήμερα θα πάρουμε την απόφαση, αύριο πρέπει να γραφτεί και να πάει στο συντονιστή της αποκεντρωμένης διοίκησης για να προλάβουμε τα χειρότερα. Εν κατακλείδη, θα ήθελα να επαναλάβω άλλη μια φορά ότι σέβομαι την άποψη των Δημοτικών Συμβουλίων και την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου την προηγούμενη φορά. Ήταν καλή προσπάθεια, δεν μπορεί να ευδοκιμήσει. Όταν βλέπεις ότι η πλειοψηφία των κατοίκων του νομού Τουλοκαρνανίας δεν θέλει την έδρα στο Μεσολόγγι, νομίζω ότι στο όνομα της δημοκρατίας αλλά και στο όνομα της αποτελεσματικότητας πρέπει να υποχωρήσουμε και να επανεξετάσουμε την απόφασή μας. Θα παρακαλέσω, μάλιστα, αν είναι δυνατόν, γιατί χρειάζεται 14 ψήφους, να αλλάξουμε την προηγούμενη μας απόφαση ομόφωνα πάλι, μόνο ως προς την έδρα. Να θεωρήσουμε ότι η έδρα είναι το Αγρίνιο. Για άλλη μια φορά να πω ότι σέβομαι και την άποψη των Μεσολογγητών, αλλά μόνο ως προς την έδρα. Μόνο ως προς την έδρα, αυτό που λέει ο κύριος Χαρακώστας, συνάδελφο μου. Γιατί κανείς δεν θα ήθελε, φαντάζομαι, ένα πρόστιμο 5.000 ευρώ ημιρησίως για το Δήμο μας. Οι Δημότες θα το πληρώσουν. Λοιπόν, κύριε Μπουλέ, πείτε μια κουβέντα. Επειδή προηγούμενα, κύριε Πρόεδρε, είπατε ότι δεν έχουν συμβεί αυτά που είπα, ότι όταν δεν μας χρειάζεστε μας βρίζετε, θα σας πω επανειλημμένες συκοφαντίες της παράταξής σας στο πρόσωπό μου, επειδή σε κάποιο κατεπήγον πάλι θέμα που είχε να κάνει με την υπαγωγή του προς το πρόγραμμα, δεν ψήφισα το κατεπήγον και είπατε ότι όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι είναι σύμφωνοι πλην της παράταξης του κυρίου Μπουλέ. Κάνω λάθος? Επανειλημμένα. Και εδώ μέσα και εκτός. Εγώ δεν ψήφισα το κατεπήγον, γιατί μας το φέρετε την ίδια μέρα και μας λέγατε αύριο αν δεν πάει το χάνουμε. Και επειδή λοιπόν τότε αποτελεί σκοφαντία, σας το θυμίζω για να δείτε, κύριε Καρακώστα, ότι δεν είμαστε εμείς ανακόλουθοι. Εσείς όταν δεν μας χρειάζεστε θεωρείτε ότι οι σκοφαντίες είναι μια χαρά, αρκεί να πετάμε λάσπη. Αυτό λοιπόν σας το θυμίζω, έγινε δύο φορές και έχει να κάνει με το ίδιο θέμα. Για να μην πάω σε άλλα. Να μην το χαλάσει το κλίμα, ή δεν σε συμφέρει, κύριε Καρακώστα. Και αυτό είναι στοιχείο της πολιτικής που ακολουθείτε. Και ξέρεις πολύ καλά ότι αν δεν ήμουν εδώ, δεν θα παίρνετε καμία απόφαση. Ήταν και έμεινα εδώ, παρόλο που έχω δουλειά, γιατί βλέπω δεν θα παίρνετε καμία απόφαση. Αυτή είναι η αλήθεια. Υποχρέωση είναι όλων και πρωτίστω είναι τη δική παράταξη. Ευχαριστώ. Και κύρια, να μην βρίζετε όταν δεν έχετε ανάγκη. Εκείνη η αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Όχι όταν παρακαλάει όταν έχει ανάγκη.